Πολλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας. Η σήμερα είναι, ε? Ισόδια της Θεοτόκου. Τι είναι Έφερα αυτό? Το πιο νόστιμο μου έδεσμα. Και αφού τα έφτιαξαμε πριν λίγο, λέω να μην σας φέρω αφού... Τι είναι αυτό? Ένα λεπτό, θα σηκωθώ, κυρία σκηνοθέτα, παρακαλώ. Είναι αγιορείτικα κόλυβα. Κόλυβα. Αγιορείτικα όμως, όχι κυπριακά. Είναι γλυκά. Τρώω, δεν είναι κακό. Αφού είναι για να το φάτε εδώ για το κανάλι. Είναι πολύ νόστιμα. Δηλαδή είναι όπως... Ένα zoom θέλω. Όπως φτιάχνουμε τα κυπριακά κόλυβα. Ένα zoom. Αλλά... Μπορούμε να δείξουμε λίγο το πιάτο? Ναι. Έχει κάνει και το σταυρό με τα αμύγδαλα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ε. Βάζουμε λίγη κανέλα, αλεσμένων αμύγδαλων και καρύδι. Εδώ. Λίγη ζάχαρη μαύρη, σκούρα ζάχαρη, όχι πολύ μαύρη. Και όλα που κάνουμε στην Κύπρο. Αλλά γίνεται έδεσμα γλυκών, είναι νόστιμο. Η γειτόνισσα μου που έφερε πριν να έρθω μου λέει είναι πολύ νόστιμο. Τι στάζει, κάτι στάζει. Το ρόδι μπορεί να. Α, το αμύγδαλο είναι. Τα αμύγδαλα μόλις τα καθάρισε η κοπέλα. Α. Επειδή τα είχε μέσα στο νερό. Δεν έχετε βάλει τίποτα κονιάκ μέσα να μαθήσουμε να ζαλιζόμαστε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Στην εκκλησία, δεν χρησιμοποιείται το εινό πνεύμα. Πώς δεν χρησιμοποιείται, στη Θεία Κοινωνία δεν μας ποτίζουν. Μόνο στη Θεία Κοινωνία, όχι σε οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα υπόλοιπα πρέπει να είναι όσον το δυνατόν πιο απλά. Στη Θεία Κοινωνία συμβολίζει το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού. Οπότε γι' αυτόν είναι που έχουμε να έρθουν. Φέρτε μου ένα κουτάλι, ρε παιδιά, με το χέρι, δεν μπορώ να τα φάω. Εντάξει, βέβαια είναι και για όλα τα παιδιά εδώ. Για όλα αφάνε. Ελπίζω ότι θα φτάσουν. Αφάνε. Πρέπει να φέρω πιο πολλά. Εμείς τρώμε κόλυβα στο σπίτι μας. Από τότε που κοιμήθηκαν οι γονείς μου, καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι και ακριβόν έδεσμα και υγιεινό. Καταρχάς, το στάρι είναι superfood, πρέπει να σας πω. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη θρεπτική αξία. Yeah. Και βοηθάει και στην ενέργεια και στο... Και έχει και κανέλα αυτόν τον... Όλοι οι life coaches τρώνε στάρι και τέτοια πράγματα τώρα. Μα και στην Κίνα οι πλούσιοι τρώνε κόλυβα. Το λένε πρόγευμα ορθόδοξων το λένε. Εμείς εδώ δεν το ξέρουμε. Έχουμε τέτοιο soft power μέσα στην Κίνα, κυρία. Βέβαια, τώρα με τα YouTube όλα τα παθαίνεις. Είναι βέβαια το μνημόσυνο το ύμνος του πατέρα μου. Κοιμήθηκε 27 του Νιόμπερ. Έκανα για τον πατέρα μου, αλλά κάνω και κάμποσα και βάζω σιτάρι στην κατάψυξη και βγάζω και τρώμε. Λοιπόν, και έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου για να μην ξαναεπανέλθω την Κυριακή. Ναι, για βιβλίο Πατήρ Εμιλιανός Δημοσθένους, η ώρα 10.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κελλακίου. Και θα το παρουσιάσουν ο φιλόλογος ο Κώστας ο Αντζουλής και ο δημοσιογράφος ο Μίκης ο Κασάπης και ο Άγιος Αμαθούντος ο Νικόλαος. Βέβαια τα πρόσωπα επελέγηκαν ανάλογα με τις εμπειρίες που είχαν με τον μπαμπά. Δηλαδή δεν καλέστηκαν. Να πούν και ποιο συναισθηματικά λόγια έτσι κάτι για το ποιος που, ήταν. Όσοι τον γνώριζαν. Όλα καλά. Να πω κάτι τώρα εγώ.